centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Ηλία μου, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Τι γίνεται? Καλά, δόξα τω Θεώ. Έχει γίνει πολύς δώρος γύρω και από τις μάσκες και που σαν Καστοριά έχουμε την τεχνογνωσία, νομίζω, και κυρίως τη διάθεση φυσικά, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αρκεί να έχουμε τα σωστά υλικά. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μπορεί να γίνει επικίνδυνο όσον αφορά τι. Ναι, να μας διευκρινίσεις λίγο, επειδή μας μιλά πολύ για τα γρεβενά. Η κυρία στα γρεβενά που έκανε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια και έκανε δωρεάν κάποιες μάσκες. Τι πανί χρησιμοποίησε, γνωρίζεις? Λοιπόν, το πανί που χρησιμοποίησε είναι το απλό πανί, ένα απλό πανί. Τι, για φόρεμα? Που φτιάχνουμε τις ρόμπες των γιατρών, των νοσηλευτών. Αυτό τι προστασία έχει τώρα, Ηλία μου? Λοιπόν, όσον αφορά σε άμεση επαφή, έχει μια προστασία όσον αφορά τον αέρα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο αέρας, το πρόβλημα είναι τα μικροσταγονίδια. Τα σταγονίδια, ναι. Λοιπόν, τι γίνεται? Οπότε χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα εξωτερικό ύφασμα, δεύτερο εξωτερικό ύφασμα από την άλλη μεριά. Αχα. Και ενδιάμεσα χρειαζόμαστε ένα ύφασμα το οποίο να είναι πορόδες, ένα υλικό, ας το πούμε, το οποίο... Ας πούμε η γάζα πορόδες, που μας έλεγε προηγουμένως η νοσοκόμα... όχι η απλή γάζα όμως. Που έτσι το έφτιαχναν παλιά, λέει. Έτσι το έφτιαχναν παλιά. Γάζα την οποία αποστήρωναν και μετά την έπλαν και την έβαζαν και στον κλίβανο. Την ξαναχρησιμοποιούσαν. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Όχι όμως ακριβώς γάζα. Χρειαζόμαστε κάτι το οποίο να είναι απορροφητικό. Εντάξει, για εκείνα τα χρόνια, Ηλία, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι έφτιαχναν και από μόνοι τους ορισμένα πράγματα τα οποία πίστευαν ότι έχουν μια αρκετά καλή προστασία. Σίγουρα. Μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω τώρα, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή εμείς εδώ, αν πούμε με τα δικά μας, ναι, με τα δικά μας δεδομένα, ας το πούμε, τα υλικά που, ναι, γνωρίζουμε, κάτι σαν βατελίνη που βάζουν οι γουναράδες μέσα στους γιακάδες, ας το, ναι, πούμε, ναι, ναι, ή ένα πολύ λεπτό αφρολέξ, τα οποία όμως πρέπει να είναι απορροφητικά. Ναι. Σίγουρα όμως παιχνίδια δεν γίνονται με αυτά τα πράγματα, γιατί πιστεύω ότι οι μάσκες που κατασκευάζουν οι εθελοντές από απλό ύφασμα δεν πληρούν 100% τις προϋποθέσεις όσον αφορά την προφύλαξη. Ναι, έτσι. Ναι. Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά. Χρειάζεται μια πολύ καλύτερη γνώση, ας το πούμε, από ειδικούς. Ναι, ναι. Θα μπορούσαμε να στείλουμε τα υλικά αυτά για να πάρουμε έγκριση αν όντως πληρούν τις προδιαγραφές. Μάλιστα. Ή ας μας δώσουν από το Υπουργείο τις προδιαγραφές για κάποιο ύφασμα και εμείς θα το βρούμε. Έχουμε και τις γνωριμίες, τις διασυνδέσεις και μπορούμε να τα βρούμε. Αυτό ακριβώς, Ηλία. Εσείς λοιπόν, γιατί ψάχνει τώρα και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, επειδή είναι και το επάγγελμά του τα υφάσματα, ψάχνει να βρει τι μπορεί να έχει προδιαγραφή. Εμείς δεν μπορούμε, πού μπορούμε να απευθυνθούμε να μας πούν πραγματικά ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές, ώστε να το προσαρμόσουμε και εμείς τα εφάσματα που ξέρουμε? Μόνο στο Υπουργείο, Χρήστο μου, μόνο στο Υπουργείο. Έχεις κάνει κάποια κίνηση, επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι? Είμαι σε επαφή, περιμένω κάποια πράγματα για κάποια υφάσματα και περιμένω νεότερα. Θέλω να πω, αφού μου δόθηκε η ευκαιρία, ναι, καταρχήν να συλληπιθώ τις οικογένειες που είχαν απώλειες και εσένα προσωπικά, Χρήστο μου. Να σε καλά. Θέλει μεγάλη σοβαρότητα, μεγάλη προσοχή, όχι πανικό. Να ακούμε τι λένε οι ειδικοί, γιατί όλοι βγαίνουν και το παίζουν οι ειδικοί. Έτσι, λίγο ας μην μιλάμε. Δεν είναι ώρες να μιλάμε τώρα, είναι ώρες να πράττουμε. Να κάνουμε πράξη κάποια πράγματα. Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που όντως προσπαθούν εθελοντικά, ναι, βοηθάνε, κάνουν μάσκες, δεν βγαίνουν ούτε τα ονόματά τους. Είναι αρκετοί αυτοί. Ναι. Ήθελα να πω ότι ήδη κάποιοι πράγμα. Άνθρωποι πραγματικά κάνουν μάσκες, δηλαδή δεν βγαίνουν να το πούν, αλλά κάνουν μάσκες όσο μπορούν καλύτερης προστασίας για γιατρούς, κυρίως και νοσηλευτικό προσωπικό. Εκεί τις δίνουν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έτσι. Ωραία. Οπότε είναι εύκολο αμέσως μετά, γιατί νομίζω ότι ο εθελοντισμός μας από εκεί και μετά θα θριαμβεύσει. Έτσι νομίζω, Ηλία, ότι αν βρούμε το υλικό που πραγματικά θα έχουμε μια προστασία και όχι απλά να φτιάξουμε από ένα απλό πανί 500 ή 1000 μάσκες, νομίζω από εκεί και μετά ο εθελοντισμός μας θα θριαμβεύσει. Όλοι θα μπουν εθελοντικά σε αυτή τη μάχη από την Καστοριά να ράψουν ο καθένας όσες περισσότερες μάσκες μπορεί. Μακάρι να συμβεί αυτό στην Καστοριά, με την τόση έλλειψη που υπάρχει από αυτό το υλικό. Μακάρι να συμβεί, Χρήστο, και πάντα βλέπουμε ότι οι Έλληνες και οι Καστοριανοί πάντα
προσπαθούν σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, προσπαθούν περισσότερο. Μακάρι να περάσουν όλα γρήγορα, να είμαστε καλά. Έτσι. Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Για να πούμε δύο-τρεις ενδιαφέρουσες κουβέντες για το ποιες πρέπει να είναι οι προδιαγραφές αυτής της μάσκας για να έχουμε τη δυνατόν μεγαλύτερη προστασία. Έτσι. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Licentra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.